τον κρατούμενο και πελάτη της Γιώργο Αγγελόπουλο, καταγγέλει ότι δεν την αφήνουν ούτε για 5 λεπτά να συνομιλήσει ιδιαίτερος μαζί του. Η Αίντα Τζαβέλα μιλάει στο τηλέφωνο με τον αγαπημένο της. Το τηλέφωνο είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας, καθώς ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραμένει στις φυλακές Κορυδαλλού και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει και πρόβλημα υγείας. Η δικηγόρος που μπλέχτηκε στα δίχτυα του έρωτα με τον πελάτη της, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε ληστεία, είναι οργισμένη. Καταγγέλει ότι κάποια ημέρα ζήτησε να του μιλήσει ιδιαίτερος για λίγο και της το αρνήθηκαν. Τα ζήτησα προχτές 5 λεπτά μετά το επισκεπτήριο να μιλήσω στο Γιώργο ιδιαίτερος, όχι μόνοι μας, μέσα στο θηρορείο της 5ης ακτίνας, ενώπιον του υπαρχηφύλακα και όσο σοφρονιστικό θέλει. Απλώς κάτι να του πω στο αυτί του που θα μπορούσε να ήταν κάτι ερωτικό και εμποδίστηκα και μου είπαν όχι. Η γνωστή ποινικολόγος που γνώρισε τον έρωτα της ζωής της μέσα στο κελί των φυλακών Κορυδαλλού μιλάει για απαράδεκτη συμπεριφορά των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος τονίζει βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση ακόμη και μέσα στο ιατρείο. Εξετάζεται ο κύριος Αγγελόπουλος παρουσία του κυρίου Αραβατινού εντός ευρισκομένου του ιατρείου. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, ίσως και εκείνος ήθελε να βάλει ένα χεράκι στην εξέταση. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του όπως και πολλοί Έλληνες γιατρό. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκεται ήδη 6 χρόνια στη φυλακή. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να κάνει πρόταση γάμου στη δικηγόρο όταν ένιωσε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτή. Όπως ήταν φυσικό, η ερωτική ιστορία έγινε γνωστή και δεν άφησε κανένα συγκίνητο. Τώρα η Άιντα Τζαβέλα πιστεύει ότι κάποιοι φθονούν την αγάπη τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Έτσι έφτασε μέχρι το γραφείο του Διευθυντή των Φυλακών και έκανε αναφορά. Κινηματογραφικό σενάριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποκάλυψη ότι γνωστός γιατρός, πάλι των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται ο αγαπημένος της, δεν της επιτρέπουν ούτε για 5 λεπτά να συνομιλήσει ιδιαιτέρως μαζί του. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Άιντα Τζαβέλα. Καλησπέρα κυρία Τζαβέλα. Καλησπέρα. Να πω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού, ο κύριος Σαραβατινός. Καλησπέρα κύριε Ραβατινέ. Καλησπέρα κύριε. Κυρία Τζαβέλα, τι ακριβώς γίνεται, δεν αφήνουν να δείτε τον κύριο Αγγελόπουλο? Έχουμε κινηθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ναι. Στο να μην αφήνουν τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο να πάει στο. Στην γραθοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου. Έχει πρόβλημα με τα δόντια του? Φυσικά, 6 χρόνια μέσα η σύντηση, φαντάζεστε ότι είναι η σημερινή σύντηση. Ναι. Φανταστείτε ότι για κάποιες γροθιές που χρειάστηκε να ανταλλαγούν και ένα γενναίες πρόβλημα δημιουργούσε ένα νέο άνθρωπο, ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Και ποιος δεν σας άφησε λοιπόν να πάει στο νοσοκομείο ή να τον δείτε κι εσείς? Κοιτάξτε, το πρόβλημα αρχίζει από την ώρα που ο Γιώργος βγήκε σε 2 εκπομπές τηλεόραση. Κάθε άδεια που χορηγείται στο Γιώργο, πλέον δεν χορηγείται καμία και ο Γιώργος δεν ζητά πλέον άδειες. Ναι. Καμία άδεια. Γιατί δεν ζητάει άδεια πλέον? Διότι, κοιτάξτε, αυτός ο εμπεγμός που γίνεται συνεχώς εκθέτει τους πάντες. Από ποιον παίζεται, κυρία? Από όλους. Τίθεται μια προϋπόθεση. Θα πάρεις άδεια, αλλά μην βγεις στην τηλεόραση. Μάλιστα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο. Κυρία Ραβαντινέ, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριε Λιάκα, δεν είναι έτσι. Ακριβώς τώρα ολοκληρώσει η κυρία Άιντα, ήθελα να μιλήσω σε εσάς. Ωραία, σε μένα μιλήστε λοιπόν. Ρωτάω εγώ, δεν αφήνετε την κυρία Τζαβέλα να δει τον μνηστήρα της? Η κυρία Τζαβέλα, και επικαλούμε όλους τους δικηγόρους που έρχονται στον Πειραιά, στη δικαστική φυλακή Κορυδαλλού, είναι από την ώρα που αρχίζει το επισκεπτήριο μέχρι που τελειώνει. Προχθές ήταν 2,5 ώρες το επισκεπτήριο. Μάλιστα. Και ζήτησε μετά να κάνει επισκεπτήριο στον κήπο. Έξτρα επισκεπτήριο στον κήπο. Έξτρα. Και της είπαμε 2,5 ώρες, μάλιστα εγώ έλειπα, ήταν αναπληρωτής μου ο κύριος Σαμόπουλος, ότι δεν μπορεί την κυρία Τζαβέλα να κάνει στον κήπο. Κυρία Τζαβέλα, εσείς γιατί θέλετε έξτρα επισκεπτήριο τώρα, αφού 2,5 ώρες τον βλέπατε? Ακούστε κύριε Λιάγκα, αν ο κύριος Αραβατινός επιθυμεί τέτοιου είδους διαλόγους, βήμα, αυτά να τα αφήσει. Μια στιγμή, εγώ ρωτάω κυρία Τζαβέλα. Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Ναι. Και αν έκανα 2,5 ώρες ή όσο έπρεπε να κάνω το επισκεπτήριο, το κατανόμουν. Ζήτησα 5 λεπτά ακριβώς. Παρακαλώ να μην διακόπταμε τον κύριο Ραβαντινό. Εδώ δεν είμαστε στο αρχιφύλακα ο κύριο Ραβαντινό. Ελάτε. Ζήτησα 5 λεπτά από την υπαρχιφύλακα τον κύριο Θωμόπουλο, δεξιχέρι του κύριου Ραβαντινού. Και είπα, παρακαλώ πάρα πολύ, στο θηρορείο της Πέμπτης, ενώπιον του υπαρχιφύλακος και όποιος γνωστικού υπαλλήλου, για 5 λεπτά, να μην έχουμε το τζάμι, θέλω κάτι να του πω. Είχατε για 5 τζάμι. Λεπτά. Κανένα κήπο. Τα περικήπου, στον κήπο των φυλακών αυτών, μόνον ο κύριος Αραβαντινός μπορεί με τους εκλεκτούς σοφρονιστικούς υπαλλήλους που εκείνος λέει, κυρία Τζαβέλα, ότι δεν είχατε τζάμι και στην πρώτη συνάντηση των 2,5 ώρων. Κύριε Λιάγκα, εφόσον το θέλει έτσι. Ο κήπος της ΕΔΕΜ που έχει γίνει εκεί πέρα και εξυπηρετεί τις ανάγκες αναψυχής και ψυχαγωγίας των σοφρονιστικών υπαλλήλων και αλλαχής των κρατουμένων της επιλογής του κυρίου Ραβαντινού, δεν είναι. Είναι βαριά αυτά που λέτε τώρα. Βαρύτατα και τα έχω γράψει, τα έχω γράψει
Και είμαι εδώ για τη συνέχεια. Επιλεκτικά αφήνεται σε κρατουμένο βαθμό στον κήπο του Φεδέμου, κυρία Τζαβέλα. Κύριε Λιάγκα, μου επιτρέπετε. Ναι. Ζήτησα. Είναι βαριά αυτά που λέτε, κυρία Τζαβέλα, γι' αυτό ρωτάω. Δεν χρειάζεται να μου πείτε αν είναι βαριά, τα έχω υπογράψει και τα έχω στείλει με εξώδικο παντού. Ακούστε, και όχι μόνο αυτά. Έχω μιλήσει για την πρέζα πώς διακινείται, για τα κινητά πώς διακινούνται μέσα. Και είναι η γνώση του κυρίου Αραπατζινού αυτά. Έχω πει για τις απαράδεκτες επιβολές ποινών πριν ακριβώς περάσουν πειθαρχικό που σημαίνει απομόνωση. Κύριε Ραπαντίνε, τι λέτε για όλα αυτά. Είναι βαρύτερα αυτά που λέει κύριε Ραπαντίνε. Ναι, έγραφα. Αυτά είναι απαντήσει. Τι λέτε κύριε Ραπαντίνε για όλα αυτά. Κύριε Λιάγκα, ξέρετε μετά από πόση ώρα συζήτηση με πείσατε μπας με τόση καλά κάνατε για να μπορώ να μιλήσω. Σας είπα και αναγκαστικά θα το πω και τώρα εδώ, δεν θέλω να συμμετέχω σε παραλυρήματα. Είναι δύσκολη, είναι βαριά η έκπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Είπα θέλετε προειδοποιώντας ότι είμαι παραλίγο κουμπάρος. Καταλαβαίνετε την κυρία Ήτα, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Από σεβασμό λοιπόν σε αυτό που ήτανε, προσπάθησα στοιχειοδός να της πω ότι η κυρία Αΐντα ή η φίλη Αΐντα ή η κυρία Συνήγορος, σας παρακαλώ, μην κάνετε ορισμένα πράγματα που εγώ όντως φίλος σου εκτίθεμαι με τη φιλία που έχουμε. Ήταν μια προσπάθεια. Μάλιστα. Να επανέλθει η κυρία Αΐντα σε αυτό που ξέραμε και θαυμάζαμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Η κυρία Αΐντα προχθές έμαθε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στον Κορυδαλό. Δεν είναι η ίδια που μου έλεγε καλά κάνεις και τα καταγγέλεις. Δεν είναι η ίδια που έβλεπε όλο αυτό τις φωτογραφίες από τις καταστάσεις ναρκωτικών. Δεν έχω άλλο χρόνο επειδή είναι μικρή τώρα στην Αραβαντινέ. Η κυρία Ήντα επί χρόνια κοιμόταν όρθια, κύριε Ραβαντινέ. Καλά. Και αν νομίζετε κυρία Τζαβέλα και κύριε Ραβαντινέ, επειδή δεν έχω χρόνο, λυπάμαι πραγματικά και σας κόβω και άκομψα, είναι σήμερα μικρότερο το δελτίο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κυρία Τζαβέλα, δεν έχω άλλο χρόνο, συγγνώμη. Μπορούμε να το συνεχίσουμε αύριο. Όχι, κύριε Ραβαντινέ. Δεν έχω άλλο χρόνο, λυπάμαι. Δεν θα ξαναβγώ τηλεόραση για αυτό το θέμα. Θα πω, την παρακαλώ πολύ και δημοσίω. Να επανέλθει η Αΐντα, θυμίσου που ήσουνα. Στη σιωπή. Στη σιωπή ήσουνα. Εκεί που ήμουνα. Και εκεί που δεν ήξερα. Παραλήρημα. Και κύριε Λιάγκα, εγώ δεν θα έρθω ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Είναι άνθρωποι που σε αγαπάνε, που σε σκέφτονται, σε παρακαλώ Αΐντα. Αυτοί που με αγαπάνε και με σκέφτονται, δόξα τω Θεώ, είναι εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Να είναι. Καλά. Εγώ λοιπόν, δεν ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κυρία Τζαβέλα, δεν έχω άλλο χρόνο, θα επανέλθω, δεν σμεύομαι. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Όχι, δεν ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις.